Τον Μάριο, ο οποίος μπορεί να μας πει και λίγα πράγματα για τον χαρακτήρα του Ιωάννη. Ο Μάριος Στυλιανού, λοιπόν, φίλος του Ιωάννη Χαραλάμπου, από το MasterChef, αποκλειστικά σε Skype σύνδεση με την εκπομπή μας. Μάριε, α, να το. Α, Μάριε, εσύ, καλές είσαι. Να μην πάσω το καλέ μου. Γιατί ξέρεις μου φωτογραφία, αρέσει. Είπε μου, Μάριος, εν ηθοποιός, εντάξει. Τι κάνεις, φίλε μου? Γεια σας πολύ. Να εσείς. Και εμείς μια χαρά. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή μας. Εγώ ευχαριστώ. Για πες μας λοιπόν, πώς θα πάει ο... Παναγία με κολλήσω τώρα. Ο Ιωάννης στο παιχνίδι, κατά τη γνώμη σου. Όπως δείχνουν τα πράγματα, ο Ιωάννης, όπως το λέμε εμείς οι φίλοι του, πάει τρένο. Τρένο. Πάει πάρα πολύ καλά. Και βλέπουμε τον Ιωάννη το ποιος πραγματικά είναι. Είναι αυτό που δείχνει στην τηλεόραση, εκείνο που πραγματικά είναι ο Ιωάννης στη ζωή του. Αυτό ήθελα να στο ρωτήσω. Είναι έτσι όπως τον βλέπουμε? Ακριβώς το ίδιο. Μπορεί κάποιοι, επειδή νομίζουν, επειδή είναι και ηθοποιός, ότι μπορεί να υποκρίνεται. Και μάλιστα σε μια κουβέντα που έκαναμε, το οποίο ανάφερε και στο MasterChef, λέει άλλον η υποκριτική και άλλον η υποκρισία. Μάλιστα, πολύ ωραία κουβέντα αυτή. Πάρα πολύ ωραία. Ο Γιάννης είναι αυτό που βλέπουμε. Είναι αυθεντικότατος. Είναι ένα παιδί μάλαμα. Δεν δέχεται... δεν υπήρχε περίπτωση. Εγώ ήξερα από τα χθες, όταν έβλεπα το επεισόδιο, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει χρήση της κάρτας ασυλίας. Γιατί τούτος είναι ο Γιάννης. Δεν θα το δει ποτέ από τον εαυτό του. Να στα Κυπριακά να φέρει τον ούρο του έξω και να μαγειρέψουν κάποιοι άλλοι. Ναι. Δεν είχε περίπτωση. Και εγώ πιστεύω ότι ούτε πρόκειται να την κάνει ποτέ χρήση της κάρτας ασυλίας. Είμαι σίγουρος για αυτό. Σου έχει εκμυστηρευτεί κάτι περισσότερο για το παιχνίδι? Μιλάμε κάποτε στο τηλέφωνο, έχουν 10 λεπτά την εβδομάδα που μπορούν να μιλήσουν. Δεν μπορεί να μιλήσει για το παιχνίδι, απαγορεύεται αυστηρά. Μιλάμε απλά ότι είναι καλά, προχωρά, γι' αυτό να απαγορεύεται αυστηρά. Μιλούμε σε ανοιχτή ακρόαση από τηλέφωνο της εκπομπής. Μάλιστα. Δεν μπορεί να πει κάτι περισσότερο, αλλά ξέρουμε ότι είναι μέσα, προχωρά και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό. Τις σχέσεις του με τους υπόλοιπους συμπαίκτες πώς τις βλέπεις? Ο Γιάννης είναι ο τύπος που θα κάνει το καλό με όλους. Και πρόβλημα να έχει με κάποιον δεν θα το βγάλει ούτε στον αέρα, ούτε είναι ο τύπος που να κάνει ιδιαίτερες ιδιοτροπίες, να πούμε. Όταν το βλέπουμε κάποτε στα επεισόδια του MasterChef, το βλέπουμε πάντα να μπίσω. Να κρατά ένα βιβλίο, μια κιθάρα, ένα παγγέλι. Πάντα το αρέσει και ένα παγγέλι. Και μου σίγουρο ότι στο παιχνίδι θα του έλεγε ποίηματα. Κάντε το στη ζωή του τούτο. Πώς βλέπεις? Πώς βλέπεις την πορεία του Ιωάννη μέσα στο παιχνίδι? Θα φτάσει μακριά? Εγώ πιστεύω ότι είναι να φτάσει μακριά. Και επίσης πιστεύω ότι εξαρτούνται όλα από τον Ιωάννη. Εάν τύχει να απογοητευτεί που κάτι, γιατί είναι τόσο αυθεντικός χαρακτήρας, θέλει τόσο πολλά την αλήθεια μέσα στη ζωή του. Και δεν το λέω επειδή το λέω τώρα στην τηλεόραση και ακούει μας κόσμος. Τούτος είναι ο Γιάννης. Όταν το γνωρίσεις προσωπικά, ο Γιάννης τούτος είναι. Όσοι το ξέρουν. Ότι πραγματικά δεν το πάει. Εάν απογοητευτεί που κάτι, έχω τον ικανό να κάνει επιτηδευμένο λάθος για να φύγει. Πραγματικά θα το λέω, έτσι το ξέρω, Γιάννη, εγώ. Εσύ, Μαρία μου, τον ξέρεις πάρα πολλά χρόνια. Σπουδάσαμε μαζί στη σχολή και από τότε γίναμε κολλητοί. Τα αρφούθια, έτσι ονομάζει ένα στον άλλο. Τα αρφούθια. Κάνουμε πάρα πολύ παρέα, δεν έχασαμε ποτέ επαφή. Επίσης, επειδή είδα τον στο MasterChef. Α, ναι. Όταν δικαιούνταν κάποιες μέρες επισκέψεις, τηλεφώνησε μου και επειδή είδα τον. Πήγαμε στο σπίτι χωρίς κάμερες, φυσικά. Και γνώρισα και πολλά από τα παιδιά από το MasterChef. Ήταν ευχαριστημένος. Και όλοι είχαν να πούν τα καλύτερα από τους εκείνους. Όποιον το ρωτήσεις, πολλά καλός μάιρας, πολλά καλό παιδί. Με το καλά, ρε. Έχει έναν κακό άνθρωπο εδώ μέσα. Όλοι είναι καλοί. Και πολλά καλοί μάιρας. Καλύτεροι που μένα. Πάντα λένε το πράγμα. Καλύτεροι που μένα. Δεν δέχεται ποτέ να. Τζίνο που είσαι να δείξει ο Γιάννης, πάντα αποδεικνύει το με έργα. Δεν θα το ακούσει ποτέ να πει εγώ είμαι καλύτερο, εγώ είμαι έτσι, εγώ είμαι άλλο πώ.
Μα δεν το ξέρεις αυτό το πράγμα. Οι καλοί άνθρωποι μόνο καλό βλέπουν. Μόνο καλό βλέπουν, ακριβώς. Τούτος είναι ο Γιάννης. Μάρι μου, εσύ που πήγες στο σπίτι, ναι. Πες μας λίγο το κλίμα που επικρατεί, αν γνώρισες και τα υπόλοιπα παιδιά, με ποιους μίλησες. Γνώρισα και τον Ηλία, τον Δημήτρη, τον Σταύρον. Γνώρισα σχεδόν όλα τα παιδιά, εκτός κάποιους οι οποίοι επέλεξαν να μείνουν στο δωμάτιο τους μαζί με κάποιους φίλους, συγγενείς. Με τον Γιώργο γνωριστήκαμε. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, εκτός διαγωνισμού ήταν μια συγκέντρωση, ας πούμε, μια επίσκεψη στο σπίτι. Δεν νομίζω κάποιος να βγάλει κάποιον κακό για αυτό προς τα έξω. Πραγματικά ήταν καλά παιδιά και υπήρχε ένας μεγάλος σεβασμός ο ένας με τον άλλον και μαγειρικά. Επίσης, μαγειρέψαμε και φάμε. Πώς ήταν? Εν τούτο που λες ότι ναι, γι' αυτό είναι στο διαγωνισμό. Δεν μπορώ να πω εγώ, γι' αυτό είναι στο διαγωνισμό. Ήταν πραγματικά σαν να πας σε έναν πανάκριβο εστιατόριο και παραγγείλεις το καλύτερο φαγητό. Εγώ θα επιμείνω λίγο στην ερώτηση μου, γιατί παρακολουθούμε κάποιες κόντρες ανάμεσα σε διάφορους παίχτες. Να πιστέψω ότι πήγες σε ένα σπίτι, δεν υπήρχαν κάποιες κόντρες μεταξύ των παίχτων, κάποιοι δεν μιλούσαν με κάποιους άλλους και όλα αυτά. Ναι, σίγουρα. Κάποιοι κάποιοι στην κουζίνα, κάποιοι επέλεξαν να μείνουν στο καθιστικό, κάποιοι επέλεξαν να μείνουν στα δωμάτια. Όταν πας δεν ξέρεις ακόμη, δεν ήξερα ακριβώς τι γινόταν στο παιχνίδι. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς να ξέρεις και τις κόντρες. Εν ακούστηκε κάτι. Να πω την προσωπική μου άποψη, η πιο απόμακρη από όλους για μένα, αν και εμφανίστηκε έτσι μία-δύο φορές, ήταν η Κατερίνα. Και μάλιστα έκανε εντύπωση και ρώτησε ο Γέννης, λέω, καλά, μα τι χαρακτήρας, τι τύπος εν τούτη, είμαι πολλά αυστηρή και φέρ' το αυτό, σχεδόν διάταξε. Και λέει, μια χαρά κορίτσι είναι. Λέω, εντάξει, αν το λες εσύ είναι μια χαρά κορίτσι, καταλαβαίνω γιατί το λες, γιατί ποτέ θα πεις κακό λόγια κανένα. Λέω ότι είναι καλό κορίτσι για όνομα, εν το λέω το πράγμα. Αν και προσωπικά εμένα, βγάλει μου λίγο την κατσιά της. Λέω, και όσο που χτες έψασε που είπε για τον Γιάννη, ότι ο Γιάννης είναι το άτομο που αμέσως να πει κάτι μόλις του πούνε να απαντήσει. Θέλω να της πω σε δημόσια ότι διαφωνώ κάθε να μαζί της και την καλό να γνωρίσει τον Γιάννη και μετά να μιλά. Έρωτες θα δούμε στο παιχνίδι. Να δούμε έρωτα στο παιχνίδι. Ναι, στο ίδιο φάνηκε ο έρωτας. Άρα ισχύουν αυτά που βγήκαν προς τα έξω. Κοίτα, όπου υπάρχει καπνός, πάντα υπάρχει και φωτιά. Μάλιστα. Μάρια μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή. Εγώ σας ευχαριστώ. Να ευχηθούμε και του Γιάννη καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλές επιτυχίες, ό,τι και αν κάνει. Το έχει, γιατί δεν είναι μόνο ηθοποιός, δεν είναι μόνο μάγειρας, είναι ένας καλλιτέχνης. Αν τον δείτε να ζωγραφίζει, νομίζω ότι θα ξαναδείτε στη ζωή σας έτσι πράγμα. Είναι απίστευτος. Μπράβο. Είναι καλλιτέχνης. Και Μάρια μου, την επόμενη σεζόν να πάει εσύ, γιατί ξέρω ότι μαγειρεύεις πολύ καλά. Δοκίμασα από το αυτόν του. Αλήθεια. Άντε να πιάσω την ποθιά, ενώ τσαβέ, ύστερα να πιούν τα μοριακά. Εσύ να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο, νομίζω ότι θα τα καταφέρω. Λοιπόν, να μαγειρεύεις, να ερχόμαστε εμείς να τρώμε. Να κοπιάσετε όποτε θέλετε. Μάρια μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Φιλιά πολλά, φιλιά. Και συνεχίζουμε. Μάθαμε πράγματα πάντως. Έκανε αποκαλύψεις τώρα πέρα από την πλάκα. Λοιπόν, χθες είχαμε την δοκιμασία για την αντιγραφή του πιάτου. Η Μάρλεν, ο Δημοσένης, ο Κώστας και ο Ιωάννης μαγείρεψαν για την παραμονή του στο σπίτι. Ένταση και ανέβηκε η θερμοκρασία στις κουζίνες του MasterChef. Πάμε να δούμε, να πάρουμε μια γεύση από τι έγινε στις κουζίνες. Πρώτη φορά υποψήφιος για αποχώρηση. Σκέφτηκα αρκετά τη νύχτα που πέρασε, σκέφτηκα την προηγούμενη μέρα και το μόνο πράγμα που είχα βάλει στο μυαλό μου είναι ότι πρέπει να έρθω συγκεντρωμένος και να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό. Σήμερα δοκιμασία αποχώρηση.